Τέλο το σύριαλ για τη γνωστή αίθουσα δεξιώσεων κτήμα Μακένζι. Στι 8 το πρωί άρχισαν οι διαδικασίε αποσυναρμολόγηση του χώρου ώστε να απομακρυνθεί ο εξοπλισμό και στη συνέχεια το κτίριο θα κατεδαφιστεί. Συνεργεία τη Επαρχιακή Διοίκηση και του Υπουργείου Εσωτερικών εκτελούν από νωρί το πρωί το διάταγμα κατεδάφιση του κτηρίου και στη συνέχεια κάποια τμήματα του κτήματο θα μετακινηθούν. Για αρχή έχει διακοπεί η ηλεκτροδότηση και η υδροδότηση του κτηρίου. Και αυτό την ώρα που η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη ενό εκ των ιδιοκτητών, μετά από καταγγελία που έγινε την περασμένη Τρίτη, αφού φέρεται να απειλήσε τηλεφωνικώ υπάλληλο τη Υπηρεσία Διαχείριση Τουρκοκυπριακών Περιουσιών. Σύμφωνα με πληροφορίε του Α, οι ιδιοκτήτε προσπαθούσαν μέχρι και την Ιστάτη για πιθανή συνεργασία με το νόμιμο κληρονόμο, κάτι που τελικά δεν έγινε κατορθωτό λόγω υψηλών οικονομικών απαιτήσεων. Σημειώνεται το κτήμα Μακέ ένζη παραμένει κλειστό από τις 17 Ιανουαρίου 2019 μετά την ανάκτηση του τεμαχίου γης από το Υπουργείο Εσωτερικών και έκτοτε ο χώρος φρουρείται 24 ώρες το 24ωρο από την αστυνομία.